Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, πρώην δημοσκόπος πια, έτσι. Στην ουσία, ναι. Στην ουσία, ναι. Εντάξει, η επιστήμη δεν φεύγει ποτέ ξεχνιέται. Αυτή η ιδιότητα. Όχι, προφανώς όχι, αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορείς να είσαι σύμβουλος στρατηγικής στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να μην παίρνεις υπόψη σου αξιόπιστα και αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν κυρίως και από τις μετρήσεις. Προκύπτουν. Τώρα, μια και το λέτε, αλλά... δεν το συζητάμε για ένα-δύο λεπτά αυτό. Γιατί πέφτουν τόσο έξω δημοσκοπήσεις. Όχι εδώ μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, είδαμε ακόμα και στο περίφημο Brexit και εκεί έπεσαν έξω. Τι συμβαίνει? Ξαρτάται πώς τη βλέπει κανείς τις δημοσκοπήσεις. Αν μέσα από τις δημοσκοπήσεις θες να δεις το εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δεν θα το βλέπουμε. Δεν είναι πρόβλεψη οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι ότι έχει αλλάξει πια η εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Δηλαδή, πριν από 20-30 χρόνια, οι άνθρωποι λίγο πολύ ήξερες προκαταβολικά τι θα ψηφίσουν. Μέσα σε μια εποχή που τα πάντα έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, οι ταυτότητες mm-hmm. έχουν διαραγεί τελείως και οι εκλογές πάντοτε διαμορφώνονται το αποτέλεσμά τους το τελευταίο διάστημα. Εγώ τώρα...